Και η επόμενη στάση μας μετά το Volt θα είναι το Faust. Εκεί οι τρεις εξαιρετικά ταλαντούχες κυρίες, η Μαργαρίτα Πανουσοπούλου, η Σόφη Μπαγδάτογλου και η Κωνσταντίνα Πλακιά συνοδεύουν τα απογεύματά σας, τα κυριακάτικα απογεύματά σας πιο συγκεκριμένα, χορεύοντας μαζί σας τάγκο και διασκεδάζοντας με τη μαγεία της μουσικής και της παρέας. Εμείς έχουμε τη χαρά να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την κυρία Μαργαρίτα Πανουσοπούλου για να μας μιλήσει για αυτή τη δουλειά. Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Καλησπέρα και από μένα, πολύ καλά, ευχαριστώ. Έχετε ξεκινήσει στο Faust? Ναι, λοιπόν, στο Faust ξεκινήσαμε την πρώτη Κυριακή του Οκτώβρη, 11 Οκτωβρίου, 3 με 7, κάναμε εγγένεια, η Μιλόγκα Καπριτσόσα έκανε εγγένεια. Συμβαίνει κάτι πολύ όμορφο φέτος στο Faust, έχουμε ξεκινήσει φυσικά από πέρσι, η Μιλόγκα Καπριτσόσα έχει γενέθλια 8 Μαρτίου. Και η περιγραφή που άκουσα, κάνατε πιο πριν, νομίζω ταιριάζει ακριβώς σε αυτό που κάνουμε. Το τάγκο είναι γενικά πάρα πολύ αγαπημένο είδος των Ελλήνων. Θα λέγω ότι υπάρχει μια έτσι, σχέση παθούς και το βλέπουμε αυτό, τιμούν με την παρουσία τους οι θεατές και παραστάσεις και ξένων σχημάτων που έρχονται από το εξωτερικό κατά διαστήματα. Και γενικά, ναι, όπου φιλοξενείται το τάγκο, νομίζω ότι υπάρχει άμεση, ναι, ανταπόκριση. Να ρωτήσω εσείς πώς το προσεγγίσατε, πώς το πλησιάσατε, πώς αποφασίσατε να προχωρήσετε σε αυτή τη δουλειά, στο Faust. Σε αυτό το event, ναι. Κοίταξε, σαν ομάδα στη σχολή μας, στο Baile de Barrio, είχαμε ήδη μία μιλόγκα. Θα εξηγήσουμε και στη συνέχεια ακριβώς τι είναι η μιλόγκα για να καταλάβει ο κόσμος, μην μπερδεύετε. Η οποία είναι τις Τετάρτες στο Μπαρεστρόν Μαλβάζια. Θέλαμε όμως να κάνουμε και άλλο ένα event, άλλη μια μιλόγκα, η οποία ουσιαστικά γεννήθηκε σαν ανάγκη. Έτσι ήρθαμε κοντά αρχικά 4 χορεύτριες, όπου η μία δεν είναι μαζί μας φέτος, και αποφασίσαμε να κάνουμε μια μιλόγκα μεσημεριανή, με μια νότα γυναικεία, και με διάφορες άλλες γυναικείες ποιότητες οι οποίες φέρουν τον κόσμο πιο κοντά και τον κάνουν να θέλει να αγκαλιαστεί. Έτσι ξεκινήσαμε, ψάχναμε χώρους, το Faust μας έριαξε πάρα πολύ και ξεκινήσαμε πέρσι. Δηλαδή το κοινό έρχεται και δεν βλέπει απλά εσάς να χορεύετε, αν έχω καταλάβει? Όχι, καλά. Έτσι, βλέπετε, πιο ενεργή τη συμμετοχή. Θα σου εξηγήσω τώρα τι είναι μια μιλόγκα. Μιλόγκα είναι αυτό που συμβαίνει σε ένα χώρο όπου συναθρίζονται λάτρεις του χορού και της μουσικής, τάγκο, και χορεύουν μεταξύ τους. Συνήθως οι καβαλιέροι ζητούν τις δάμες σε χώρο, εκείνες ανταποκρίνονται είτε θετικά είτε αρνητικά, ανάλογα με την εντύπωση που τους κάνει ένας καβαλιέρος. Όλα αυτά από πίσω έχει ένα μεγάλο πρωτόκολλο και μια ιεροτελεστία για την οποία αξίζει να μιλά κανείς ώρες, γιατί το τάγκο είναι ολόκληρος τρόπος σκέψης, τρόπος ζωής, φιλοσοφία, ιδεολογία, δεν είναι απλά ένας χορός. Όποιος δεν χορεύει, χρειάζεται να ξέρεις να χορεύεις. Όποιος δεν χορεύει μπορεί να απολαύσει το ποτό του, την ατμόσφαιρα και τη μουσική. Και όλο αυτό το πρωτόκολλο που λέτε, εσείς δίνετε κάποιες οδηγίες στο κοινό? Όχι. Είναι γνώστες δηλαδή οι άνθρωποι που θα έρθουν και θα πάρουν μέρος αυτού του πρωτοκόλλου? Ναι. Ναι. Υπάρχει. Είναι ένας σωστός ταγκέρο, οφείλει να τα γνωρίζει όλα αυτά. Είναι άγραφοι κανόνες, πέραν από τους κανόνες της γραμμής χορού, που εκεί, γιατί δημιουργείται μια γραμμή χορού της μιλόγκας, όπου για να χορέψεις πρέπει να τη σεβαστείς. Πρέπει να ξέρεις πώς λειτουργεί, να ξέρεις την κίνηση, να μπορείς να γίνεις ένα και με τα υπόλοιπα ζευγάρια. Δεν χορεύει ο καθένας σε λίγα τετραγωνικά. Είμαστε όλοι μαζί ένα σώμα εκείνη τη στιγμή. Οφείλεις κάποια πράγματα για τη γραμμή χορού τουλάχιστον να τα ξέρεις. Από εκεί και πέρα, τα πρωτόκολλα της σήματος, προσέγγισης, το λεγόμενο καμπεσέο που λέμε, που βγαίνει τη λέξη καμπέσα που είναι το κεφάλι και σημαίνει ότι πρώτα παίρνεις την έγκριση της δάμας με ένα νεύμα και με ένα βλέμμα πριν πας στο τραπέζι της να τη ζητήσεις, για να μην τη φέρεις σε δύσκολη θέση. Όλα αυτά είναι και που κάνουν αυτό το χορό τόσο μαγικό. Και κατά τη γνώμη μου, και τη γραμμή του τάγκο σαλόν που λένε, που είναι το πιο κλασικό και παραδοσιακό, οφείλουν οι χορευτές να τα γνωρίζουν αυτά.
Εντάξει, μας περιγράφεται έναν κόσμο άλλου ύφους. Πράγματι. Πάρα πολύ ατμοσφαιρικό. Έχει και μόνο ενδιαφέρον, όπως το λέτε, να το δει κάποιος που δεν ξέρει να ζωντανεύει όλο αυτό μπροστά στα μάτια του. Ακριβώς, είναι απελευθερωτικό. Και θέλω να σας ρωτήσω, εσείς που είστε ηθοποιός αλλά και εξαιρετική χορεύτρια και έτσι μας φέρνετε πιο κοντά στο τάγκο, είναι εύκολος χορός σε σχέση με άλλα είδη? Απαιτείται πολύ μεγάλη εξειδίκευση και προετοιμασία? Θα σου απαντήσω, θα σε καλύψω, πιστεύω. Όπως όλα τα αξιόλογα πράγματα, απαιτούν κάποιο κόπο. Όμως, όλοι οι χορευτές που χορεύουν, καταρχήν δεν απαιτεί καμία φυσική κατάσταση. Μπορούν να χορέψουν όλες οι ηλικίες, όλα τα μεγέθη και όλες τις φυσικές καταστάσεις. Τι γίνεται όμως? Επειδή το τάγκο είναι ένας κοινωνικός χορός, μια κοινωνική συνέβρεση ουσιαστικά, μπορείς να είσαι σε ένα επίπεδο κοινωνικού χορευτή. Τι σημαίνει αυτό? Να μην έχει στόχο τον πρωταθλητισμό, να το πω σε εισαγωγικά, και την άρτια τεχνική, γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής το μόνο που χρειάζεται για να χορέψεις τάγκο είναι να μπορείς να αγκαλιάζεις και να περπατάς. Το ρυθμό τον έχουμε μέσα μας, γιατί όλοι μας έχουμε μια καρδιά που χτυπάει. Επομένως, να αφαιθείς σε αυτή την επαφή, να σέβεσαι τον εαυτό σου, την τάμο σου και τους γύρω σου. Αυτό μπορείς να το αποκτήσεις με λίγα μαθήματα και βέβαια αν η πρόθεσή σου είναι αγνή. Επομένως, δεν χρειάζεται να είναι να κάνει κάποιο πρωταθλητισμό για να λέγεται χορευτής τάγκο. Εσείς έχετε πάει και στην Αργεντινή για αυτό το σκοπό και το σπουδάσατε? Έχω κάνει εκεί ένα ταξίδι, ναι. Εκεί η εμπειρία πώς ήταν? Έκανα κάποια μαθήματα, ναι. Εντάξει, είδα αυτό που ήθελα. Εγώ ήθελα να πάω στην Αργεντινή, γιατί όταν αγαπάς κάτι πρέπει να δεις και που γεννήθηκε. Γιατί εκεί, γιατί αυτός ο χορός, γιατί τότε, γιατί είχε την ιστορία που είχε και την εξέλιξη. Όλα αυτά τα είδα. Είναι ένας μαγευτικός κόσμος. Έχουμε πάρα πολλά κοινά. Πολλά κοινά. Και το τάγκο κιόλας από τη γέννησή του, αν σκεφτεί κανείς ότι γεννήθηκε στα λιμάνια του Μπουένος Άιρες και του Μοντεβιδέο από πρόσφυγες, είχαν αυτοί οι άνθρωποι να αντιμετωπίσουν τόσες δυσκολίες στη ζωή τους καθημερινά, και αυτό ήταν η διέξοδός τους. Γι' αυτό είναι και αυτοσχεδιαστικός χορός. Να το πούμε και αυτό. Το τάγκο δεν είναι αυτό που ίσως έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε σε χορογραφίες. Αυτό είναι η σόου πλευρά του τάγκο. Αυτή που πρόκειται για έκθεση, που αναφέρεται εκεί. Δεν ξεκίνησε όμως από εκεί, δεν ξεκίνησε όπως το μπαλέτο για να το βλέπουν, ξεκίνησε για να το χορεύουν, είναι πιο εσωτερικό. Επομένως είναι αυτοσχεδιαστικός χορός. Όταν πάτε σε μια μιλόγκα και δείτε τα ζευγάρια να χορεύουν, δεν έχουν κάνει πρόβατα βήματα, απλά επικοινωνούν και τα καταφέρνουν. Εντάξει, πρέπει να ομολογήσω ότι δηλώνω γοητευμένη από αυτά που ακούω και ήθελα πραγματικά να έρθω να σας δω από κοντά.